Καλησπέρα, Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 Το vlog μας απόψε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρακτικό Παρόλο που είναι θεωρητικό είναι και πρακτικό ταυτόχρονα Και έχει να κάνει με τη συγνώμη Τι σημαίνει η λέξη συγνώμη Πώς εκφράζεται ουσιαστικά η συγνώμη Και τι γίνεται όταν κάποιο μας λέει συγνώμη αλλά Συγνώμη αλλά Έχω βρει δύο άρθρα για να σας διαβάσω, ε, τα οποία είναι το ένα είναι από το psychologynow.gr, το πρώτο το άρθρο, και το δεύτερο το άρθρο είναι, που είναι το δεύτερο, το βρω και το δεύτερο, και το δεύτερο πάλι είναι από μια, η αξία της συγνώμης, που είναι πάλι από το psychologynow.gr. Πρώτο σας διαβάζω το άρθρο, θα σας πω λίγα πράγματα σχετικά με τη συγνώμη, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Η πράξη της συγνώμης σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αντιληφθεί τι έχει πράξει, έχει καταλάβει τη λανθασμένη του πράξη, πραγματικά στενοχωριέται επειδή έχει στενοχωρήσει, έχει πληγώσει, έχει αδικήσει κάποιον άλλον άνθρωπο λόγω της λανθασμένης του πράξης και έρχεται έγκαιρα και ενσυναισθητικά και υπεύθυνα πρώτον να δηλώσει τι ακριβώς έκανε, να αναγνωρίσει ότι είπα αυτό, έκανα αυτό και σε στενοχώρησε και λυπάμαι πολύ γι' αυτό και να δείξει ότι έχει κάθε καλή διάθεση να μην επαναλάβει κάτι τέτοιο στο μέλλον αλλά έχει και καλή διάθεση να φτιαχτεί ουσιαστικά μια σχέση αν κάποιος κάνει κάτι, μιλήσει προσβλητικά ή ε, κάνει μια πράξη η κανει στενοχωρεί έναν άλλον άνθρωπο ή εκνευρίζει έναν άλλον άνθρωπο ή τον βγάζει έξω από τα ρούχα του τον άλλον τον άνθρωπο. Και έχει συνέπειες αυτή η πράξη του, επειδή είπαμε ο καθένας από εμά προστατεύουμε τον εαυτό μας, βάζουμε όρια και δεν αφήνουμε ανθρώπους να μας καταπατούν. Και ο άλλος ο άνθρωπος για να προστατεύσει τον εαυτό του ως αποτέλεσμα της αρνητικής πράξης που έχει γίνει, έχει βάλει κάποια όρια, για παράδειγμα έχει διακόψει την επικοινωνία ή έχει σταματήσει εκείνη τη σχέση ή ξέρω εγώ έχει μπλοκάρει ένα χρήστη από το κανάλι στο YouTube. Αν αυτός που έχει δεχθεί τις συνέπειες ενοχλείται από τις συνέπειες και δεν του αρέσουν οι συνέπειες και λέει μία συγνώμη για να την πει προκειμένου να έρθουν οι συνέπειες, τι θα κάνει. Θα πει ή θα γράψει «Συγνώμη που έκανα αυτό, συγγνώμη αν σε ενοχλήσε, αν σε πρόσβαλε, αλλά ήθελα το καλό σου, αλλά ήταν καλό ο σκοπό μου, αλλά και εσύ με μετά. Το συγνώμη με το αλλά δεν ταιριάζουν. Δήλωση συγνώμη που επακολουθεί με δευτερεύουσα πρόταση αλλά και εσύ έκανε αυτό, αλλά ο σκοπό μου ήταν καλό, δεν αποτελεί συγνώμη. Ξεκάθαρα, κουκιά καθαρισμένα. Μην αποδέχεστε συγνώμες οι οποίες έχουν δίπλα και το αλλά ένας ο οποίος πραγματικά είναι συντετριμένος για τον πόνο που έχει προκαλέσει, ουσιαστικά ντρέπεται για μια πράξη που έκανε η οποία έφερε δυσκολία σε άλλους ανθρώπους, ζητάει ταπεινά συγγνώμη, δηλώνει ότι στενοχωριέται επειδή έκανε μια πράξη η οποία αυτή η πράξη είχε ως αποτέλεσμα να στενοχωρηθούν άλλοι άνθρωποι. Δεν χωράει αλλά στην αυθεντική συγγνώμη. Αυτή είναι η άποψή Πάμε να διαβάσουμε το πρώτο άρθρο το οποίο όπως είπα προηγουμένως είναι από το psychologynow.gr, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ο, site αυτό. Η ευθύνη της συγνώμη είναι ο τίτλος του άρθρου, ε, έχει δημοσιευτεί 5, 5, 5 Σεπτεμβρίου του 2018 και είναι μια απόδοση στα ελληνικά από την ε, ψυχοθεραπεύτρια και την κυρία Μαγκανάρη και η πηγή είναι από την ιστοσελίδα και η συγγραφέα του άρθρου είναι η Καμίλ Λάρσεν... η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια. Registered Psychotherapist λέει. Η ευθύνη της συγνώμης. Ονοματίστε τις πράξεις σας, αναγνωρίστε τις συνέπειες... και ζητήστε την τώρα. Είναι σημαντικό όχι μόνο να αναγνωρίσουμε πότε χρειάζεται συγνώμη... αλλά και να κατανοήσουμε πώς να επανορθώσουμε και πότε. Την τελευταία φορά που κάνατε κάτι που πλήγωσε κάποιον... Πόσο γρήγορα και ικανοποιητικά ζητήσατε συγγνώμη. Κάποιοι άνθρωποι απολογούνται συνεχώς και για τα πάντα. Άλλοι πάλι, αμελώντας να ζητήσουν αυθεντικά συγγνώμη όταν έχουν προκαλέσει πόνο, χάνουν μια μοναδική ευκαιρία να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους. Είναι σημαντικό όχι μόνο να αναγνωρίσουμε πότε χρειάζεται συγγνώμη, αλλά και να κατανοήσουμε πώς να επανορθώσουμε και πότε. Η φράση... Λυπάμαι αν κάτι που είπα ή έκανα σε ενόχλησε δεν είναι συγγνώμη. Λείπουν δυο βασικά συστατικά, το να ονοματιστεί προσβλητική ενέργεια και να αναγνωριστεί ο πόνος που προκάλεσε. Ονοματίζουμε την προσβλητική ενέργεια. Για παράδειγμα, ας πούμε πως ένας σύντροφος απέσυρε από έναν κοινό λογαριασμό χρήματα που προορίζονταν για τα έξοδα του νοικοκυριού, ώστε να τα ξοδέψει σε κάτι που ήθελε ο ίδιος. Το να ονοματίσουμε τη συμπεριφορά θα μπορούσε να εκφραστεί κάπω έτσι. Δεν ήμουν ξεκάθαρο σχετικά με τα χρήματα που πήρα από τον κοινό μα λογαριασμό. Ήθελα κάτι και ήξερα πω θα έπρεπε να το συζητήσω μαζί σου πρώτα. Όταν ρώτησε σχετικά με τα λεφτά, απέφυγα την ερώτησή σου, αντί να παραδεχτώ πω τα πήρα εδώ. Εγώ. Παρατηρήστε πόσο άμεση και αντικειμενική είναι η παραπάνω δήλωση. Παίρνει πλήρω την ευθύνη του. Όταν ονοματίζουμε την προσβλητική συμπεριφορά, πρέπει να προσέξουμε να μην υποκύψουμε στην ανάγκη μας να υπερρύψουμε ευθύνε σε άλλους, να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας σαν να είχε κάποια δικαιολογία ή να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες των πράξεων μας. Αυτές οι προσεγγίσεις μειώνουν, μειώνουν την αίσθηση της συγγνώμης, και ενδέχεται να περάσουν το μήνυμα πω δεν λυπάστε πραγματικά για ό,τι κάνατε. Επειδή όντω δεν λυπάστε πραγματικά για ό,τι κάνατε, άμα δικαιολογήσετε ταυτόχρονα ή κάνετε και παράπονα με το αλλά που βάζετε μετά τη συγγνώμη, αυτό δείχνει πω απλώ λυπάστε για τι συνέπειε. Αναλογιζόμενοι τι θα κάνατε αν είχατε μια δεύτερη ευκαιρία, είναι ένα καλό τρόπο να αξιολογήσετε τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, μπορεί να πει Εάν ήμουν ξανά στην ίδια θέση, δεν θα το έπρατε αυτό γιατί συνειδητοποίησα εκ των υστέρων ότι αυτό που έκανα. Ηταν εκτό τόπου και χρόνου, δεν ήταν ευγενικό, δεν ήταν ε, ουσιαστικό, δεν ήταν το ένα, δεν ήταν το άλλο. Αναγνωρίζουμε στον πόνο που προκλήθηκε. Μια σωστή συγγνώμη περιλαμβάνει αναγνώριση του αποτελέσματος που προκλήθηκε από τη συμπεριφορά, που σε ένα συνεχές μπορεί να βρίσκεται από την απλή δυσφορία μέχρι τον πόνο. Στο παράδειγμα με τα χρήματα που πάρθηκαν από τον κοινό λογαριασμό, η αναγνώριση θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι. Όταν απέφυγα την ερώτηση σου σχετικά με τα χρήματα, αντί να σου απαντήσω, θα σε έκανε να αναρωτηθεί αν μπορούσε να με εμπιστευτεί, γιατί υποτίθεται πω είμαστε ο ένα στο πλευρό του άλλου. Ενστάνθηκα πω ήταν σαν να έβαζα τι ανάγκε μου πάνω από το κοινό μα καλό. Όταν αναγνωρίζετε τη συμπεριφορά σα, προσφέρεστε να ακούσετε πώς η συμπεριφορά σας επηρέασε το άλλο πρόσωπο. Αν το πρόσωπο είναι πρόθυμο να είναι αρκετά ευάλωτο ώστε να μοιραστεί τα συναισθήματα του, μπορείτε να επαναλάβετε, αλλά χωρίς να παπαγαλίσετε λέξη-λέξη ό,τι ακούσατε. Όταν είδε πω πήρα τα χρήματα από τον λογαριασμό μας, χωρίς να σε συμβουλευτώ, σε έκανε να αισθάνεσαι πως δεν είσαι σημαντικός για μένα. Δεν είχα σκεφτεί πώ θα ένιωθε έτσι και είναι σημαντικό που μου το είπε. Δηλαδή, όταν μα λέει ο άλλο, για παράδειγμα, με αυτό που έκανε, ένιωσα άσχημα, με αυτό που έκανε, είχα αυτό το αρνητικό συνέστημα, λέμε Λυπάμαι. Που, και τώρα που το ακούω από σένα, το καταλαβαίνω πόσο άσχημα σε έκανα να νιώσει με αυτό και αυτόν τον τρόπο. Το κλειδί είναι να δείξετε πώ κατανοείτε τι επιπτώσει των πράξεων σα. Και θα έλεγα εγώ το κλειδί είναι να κατανοήσετε τι επιπτώσει των πράξεων σα και έπειτα να το δείξετε. Όχι να δείξετε πώ τι κατανοείτε χωρί να τι κατανοείτε η σωστή χρονική στιγμή για τη συγγνώμη. Πότε είναι η σωστή χρονική στιγμή για να λέμε συγγνώμη. Μην περιμένετε για να απολογηθείτε. Μόλις συνειδητοποιήσετε πως οφείλετε μια εξήγηση, κάντε το βήμα ώστε να το κάνετε σωστά. Μπορεί να μην είναι εύκολο το να απολογηθείτε αμέσως, αλλά προσπαθήστε τουλάχιστον να θέσετε ένα όριο, ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο να μιλήσετε. Για παράδειγμα, αν είπατε κάτι στον σύντροφό σα, ακριβώ πρωτού ξεκινήσετε για δουλειά και πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη, ίσω να μην μπορέσετε να το κάνετε αμέσω. Αλλά μπορείτε ωστόσο να στείλετε ένα μήνυμα όπω: Μπορούμε να μιλήσουμε για λίγο την ώρα του μεσημεριανού διαλύματο, ώστε να ζητήσω συγγνώμη για όσα είπα. Μια τέτοια κίνηση δεν αφήνει τον πόνο να φουντώσει και είναι σαν να λέει: Έκανα λάθο, αλλά νοιάζομαι για τα συναισθήματά σου εάν είμαστε στη δουλειά εμεί και ο άλλο αν είναι στη δουλειά, αν έχει συμβεί κάτι και το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, είτε γιατί είμαστε με τα παιδιά μα, είτε γιατί είμαστε σε μια εκδήλωση, είμαστε σε μια υποχρέωση, είμαστε σε ένα χώρο που δεν μπορούμε να στείλουμε μήνυμα, να μιλήσουμε μηνύματα πολλή ώρα, να μιλήσουμε τηλεφωνικώ, μπορούμε να γράψουμε ένα μήνυμα που να λέμε μπορούμε να μιλήσουμε την τάδε ώρα για να, για να, γιατί θέλω να ζητήσω συγγνώμη για αυτά που σου είπα. Οπότε ο άλλο ηρεμεί μέσα του. Λέει η γυναίκα μου, ο άντρα μου, ο φίλο μου, η συναδέρφη μου, ο συνάδελφο μου κατάλαβε το λάθο του και ήθελε να ζητήσει συγγνώμη. Mm. Επανορθώνοντα, αν είναι δυνατόν να διορθωθεί ζημιά, κάντε το. Στο παράδειγμα, σχετικά με τα χρήματα από τον κοινό λογαριασμό, θα μπορούσατε να επιστρέψετε τα χρήματα το συντομότερο δυνατό. Αν δεν είναι ξεκάθαρο τι θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να γιατρευτεί πληγή, ρωτήστε το άτομο που πληγώθηκε. Μερικές φορές και μόνο, μερικές φορές και μόνο η έκφραση ειλικρινούς μεταμέλειας είναι αρκετή. Πολλές φορές νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να... Για να κάτι... Κάτι... Ε, πολύ ε, ξεκάθαρο, δηλαδή για παράδειγμα να, να κάνουμε μια επανορθωτική πράξη που απαιτεί χρόνο, κόπο, ενέργεια. Πολλές φορές και μόνο η παραδοχή, η παραδοχή του λάθους μας είναι αρκετή για να κάνει τον άλλο τον άνθρωπο να νιώσει καλά. Αυτό που μετράει πραγματικά είναι η πρόθεση. Αν μια συγγνώμη γίνεται με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση για τον πόνο που προκλήθηκε χωρίς να αποφεύγεται η ανάληψη ευθυνών, οι ακριβείς λέξεις μπορεί να είναι λιγότερο σημαντικές από το νόημα του μηνύματος. Μην έχετε προσδοκίες από τη συγνώμη. Η συγχώρεση είναι καθαρά θέμα του ατόμου που πληγώθηκε. Γιατί μερικοί ζητάνε συγγνώμη και μετά έχουν απέτηση ότι ο άλλο δεν έχει αποδεχθεί τη συγγνώμη του. ή μετά έχουν απέτηση ότι ο άλλο δεν έχει επανορθώσει τη σχέση. ή δεν, δεν, ξανα, δεν ξανάρχισε να κάνει παρέα μαζί του. Ο άλλο μπορεί να μα συγχωρέσει, αλλά έχει κάθε δικαίωμα να μην συνεχίσει να έχει επαφέ μαζί μα. Η συγγνώμη για πράγματα που εύχεστε να μην είχατε κάνει είναι ένα τρόπο να δείξετε εντυμότητα και ακαιρεότητα. Εύχομαι να μην το είχα κάνει αυτό το πράγμα. Εύχομαι να μην είχα κάνει εκείνη την πράξη, να μην είχα πει εκείνο το οποίο σε στενοχώρησε. Ενώ το να επανορθώσετε έχει κυρίω να κάνει με τα συναισθήματα του άλλου. Μια συγγνώμη από καρδιά, όταν είναι εφικτό, μπορεί να επανορθώσει την πιο σημαντική σχέση, αυτή που έχετε με τον εαυτό σα. Το άρθρο αυτό το έχει γράψει Καμή Λάρσεν, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια. Πολύ ενδιαφέρον αυτό λέει. Η συγγνώμη για πράγματα που εύχεστε να μην είχατε κάνει είναι ένας τρόπος να δείξετε εντυμότητα και ακαιρεότητα. Ενώ το να επανορθώσετε έχει κυρίως να κάνει με τα συναισθήματα του άλλου. Μια συγγνώμη από καρδιάς όταν είναι εφικτό μπορεί να επανορθώσει την πιο σημαντική σχέση αυτή που έχετε με τον εαυτό σας. Πάμε τώρα να διαβάσουμε και το δεύτερο άρθρο, αρθρό, το οποίο το έχει γράψει μια Ελληνίδα συμβουλευτική ψυχολόγος με δακτωρικό, η Δόκτωρ Βασιλική Παπά. Η αξία της συγνώμης. Κάθε γιορτινή περίοδος, α, αυτό έχει, έχει ε, ε, δημοσιευτεί πάλι στο psychology.gr, ε, 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 πριν πέντε χρόνια, 21 Δεκεμβρίου το 2015. Κάθε γιορτινή περίοδο, εκτό από περίοδο ανάπαυλα και ξεκούραση, αποτελεί και περίοδο εσωτερική επαναδιαπραγμάτευση και μια και μιας εκ νέου ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Εν ώψη τη έλευση του νέου χρόνου, κάθε, κάθε άνθρωπο προβαίνει σε κάποιο είδου απολογισμό και παράλληλα σε λήψη σημαντικών αποφάσεων. Κάθε νέα εκκίνηση είναι γεμάτη με ελπίδα και προσδοκίε. Οι αποφάσει που λαμβάνονται αφορούν προσωπικού στόχου σχετικά με διάφορα θέματα, όπω πιο λειτουργική κατανομή του χρόνου και αυτοβελτίωση. Σημαντικέ αποφάσει λαμβάνονται και για θέματα διαπροσωπικών σχέσεων. Η επικοι... Με, ποια άτομα είναι σημαν... με ποια πρόσωπα είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση, ποιε ανθρώπινε σχέσει χρειάζονται ενδυνάμωση και ανανέωση. Συνήθω, οι αποφάσει σχετικά με τι διαπροσωπικέ δια σχέσει αφορούν διορθωτικέ παρεμβάσει. Όταν κάποιο έχει πληγωθεί, αποφασίζει αν θα δώσει μια ακόμη ευκαιρία σε αυτό που τον πλήγωσε, και όταν έχει πληγώσει, αν θα προβεί σε κάποια κίνηση επανόρθωση, όπω το να ζητήσει συγγνώμη. Η διάπραξη συναισθηματικών λαθών αποτελεί κοινό τόπο στι διαθροπικέ σχέσει. Λάθη που γίνονται σκεμμένα αλλά και αθέλητα, λάθη σημαντικά και σοβαρά και λάθη πολύ πιο μικρά που ωστόσο εξακολουθούν να πληγώνουν. Αγνοήσει, παραλήψεις, αποκρύψεις, ηρωνίες και προσβολές, ευθέα κατηγορώ αλλά και υποδηλούμενα, παρακάμψεις, απαξιώσεις, διαστρεβλώσεις, εξαπατήσεις, όλα αυτά είναι μόνο μερικά από τα συναισθηματικά λάθη που κάνουν οι άνθρωποι. Ε, και αναφέρει, ένα, ε, αναφέρει η παραπομπή από τον Κότμαν του 2011 δικό της, άρθρο ε, της, της Παπά το 2013 και του Στάινερ του 2006. Ο Στάινερ στο άρθρο του 2006 υποστηρίζει ότι όταν οι άνθρωποι αδυνατούν να συμμετάσχουν σε θετικής, μορφές, σε θετικής μορφής επιδίδονται στην εκπομπή αρνητικών ή τοξικών σχολείων και συμπεριφορών. Τα δεν μπορούν να είναι θετικοί, γίνονται αρνητικοί. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο, οι ανθρώπινες σχέσεις διαστερβλώνονται και συρρυκνώνονται, καθώς παρέχουν μόνο αρνητική ανατροφοδότηση. Η συναισθηματική νοημοσύνη ανθεί όταν γίνεται ανταλλαγή ειλικρινών συναισθημάτων. Τα ψέματα και οι αποκρύψεις δεν έχουν θέση στις υγιείς συναλλαγές. Είναι από το άρθρο της κυρίας Παπά το 2013. Η ειλικρίνεια ως κομβική αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διόρθωση των όποιων συναισθηματικών λαθών. Και η ανάληψη της ευθύνης δηλώνεται εμπράκτος με τη λεκτική αναφορά της συγνώμη. Θα ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη που ξέχασα τη συνάντησή μα. Η συγγνώμη ζητείται με ειλικρίνεια και τεκμηρίωση. Ζητώ συγγνώμη σημαίνει αναφέρω πολύ συγκεκριμένα τον λόγο για τον οποίο προβαίνω σε αυτή. Στη συνέχεια ρωτώ τον αποδέχτη: Δέχεσαι τη συγγνώμη μου. Μια τέτοιου είδου ερώτηση μπορεί να πάρει οποιαδήποτε απάντηση. Ναι, όχι, δεν ξέρω, ποτέ κτλ. Εξαρτάται από αυτό που εκφέρει το αίτημα για συγγνώμη, αν θα συνεχίσει να προσπαθεί για συγχώρεση ή όχι, καθώ και αν θα προχωρήσει στην επανόρθωση, την έμπραχτη αλλαγή τη τάση και τη συμπεριφορά του. Η συγχώρεση, τώρα πάμε στη συγχώρεση, αφορά μια μεταπτώπιση του συναισθήματο μα για κάποιον που μα έχει βλάψει, από ιδέε για εκδίκηση και αποφυγή προς μια θετική κατανόηση της ανθρώπινη διαστασή του. Η συγχώρεση είναι η αναγνώριση ότι το ανασφάλιση είναι ανθρώπινο. Η συγχώρεση κάποιου που μα έβλαψε έχει βρεθεί ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση και την ένταση του θυμού. Και αναφέρει εδώ του Κέλτνερ, Old και Jenkins το 2014. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν συγχωρούνται και πράγματα που χρειάζονται πολύ χρόνο και πολλά επανειλημμένα αιτήματα για συγγνώμη για να συγχωρηθούν πραγματικά. Αυτό όμω που είναι σημαντικό πέρα από την επιμονή και την υπομονή του ανθρώπου που αιτείται συγγνώμη είναι η ειλικρίνεια κάθε άνθρωπος που ζητά συγγνώμη χρειάζεται να το εννοεί πραγματικά και να το δείχνει. Η αναγνώριση του λάθους απογυμνώνει και φοβίζει. Η ειλικρινή εκφορά τη συγγνώμη ενδυναμώνει και λυτρώνει. Άρα το να παραδειχθεί το λάθο σου σε κάνει αδύναμο και σε φοβίζει, αλλά το να, μιλήσεις, το να πει ειλικρινά συγγνώμη σε ενδυναμώνει και σε λυτρώνει. Η έμπρακτη ανάληψη τη συναισθηματική ευθύνη με αυτόν τον τρόπο αποτελεί την πιο σημαντική έκφραση αγάπης. Το πιο μεγάλο δώρο, όχι μόνο για την επερχόμενη γιορτινή περίοδο, αλλά και για ολόκληρη τη ζωή. Εμεί θα πούμε για την απερχόμενη γιορτινή περίοδο. Η βιβλιογραφία, Goldman JM 2011, The Science of Trust, Emotional Attunement for Couples New York, Keltner D. Odeckley, and Jenkins, Understanding Emotions, και τη Παπά, Η Λογική των Συναισθημάτων, Συναισθηματική Ανάπτυξη και Συναισθηματική Νοημοσύνη. Είναι ε, βιβλίο που έχει εκδοθεί το 2013 ή, ε, και Στάινερ Κάπα, Συναισθηματική Νοημοσύνη με Καρδιά. Μετάφραση Βασιλική Πατάπα, Αθήνα από τι εκδόσει Καστανιώτη. Διαβάζοντα λοιπόν τώρα όλα αυτά, επανέρχομαι στις, στο, στο, στον αρχικό μου σχολιασμό, σε σχέση με τη συγγνώμη. Το πρώτο το άρθρο που είναι γραμμένο με μια ψυχοθεραπεύτρια είναι πολύ πιο απλό, πολύ πιο κατανοητό. Το δεύτερο που είναι γραμμένο από μια ακαδημαϊκό είναι λίγο πιο δυσνόητο, αλλά και τα δυο μιλούν για το ίδιο πράγμα. Ειδικά στο δεύτερο άρθρο αυτό της κυρίας Παπά έχει ξεκαθαρίσει πόσο σημαντικό πράγμα είναι για έναν άνθρωπο να επανορθώσει, να επανορθώσει το λάθος του αναγνωρίζοντας το, εκφέροντας ειλικρινά συγγνώμη και να δώσει έτσι και στον εαυτό του, αλλά και στο πρόσωπο από το οποίο ζητάει την ηλικρινή συγγνώμη, την ευκαιρία για επανόρθωση της σχέσης τους, για θεραπεία της τραυματικής σχέσης και για να επέλθει η ειλικρίνη ανάμεσα στους δύο ανθρώπους, που είτε αυτή η σχέση που έχουν θα διατηρηθεί είτε όχι, τουλάχιστον θα έχει γνωρίσει μια μεγαλειώδη στιγμή όπου ένα εγώ ένα α, αρρωστημένο εγώ ταπεινώνεται, ξεγυμνώνεται και παραδέχεται ότι ναι, έκανα βλακεία, ναι, λειτουργήσα λανθασμένα, ναι, δεν σκέφτηκα τα συναισθήματά σου, ναι, εκείνη την ώρα που είπα ότι είπα, που έκανα ότι έκανα, σκεφτόμουν εντελώς εγώ εκείνη την ώρα αγνοούσα ότι άνθρωπος έχει ψυχή, έχει καρδιά, έχει συναισθήματα και σε πλήγωσα, καταλαβαίνω τον πόνο και την οδύνη που έχω προκαλέσει, Ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, αναγνωρίζω ότι σε έβλαψα. Αν εσύ δέχεσαι τη συγγνώμη μου καλός, αν δεν τη δέχεσαι πάλι καλός, συνεχίζω να νιώθω συντετριμένος και στενοχωρημένος, συντετριμένη και στενοχωρημένη που σε έχω απογοητεύσει και που σε έχω πληγώσει και δεν βγαίνω και από πάνω να σου πω αλλά και να σου πω αλλά το ένα και αλλά είχα καλό σκοπό και αλλά ήταν καλοδιάθετη η πρόθεση μου και αλλά και εσύ μου μετά και αλλά και εσύ μετά ήσουν πολύ αυστηρό που μου είπε να μην ξαναμιλήσουμε και αλλά και εσύ τώρα δεν αποδέχεσαι τη συγγνώμη μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μετανιώνει για μια κακία που έχει πράξει αντιλαμβάνεται ουσιαστικά και συνειδητά τον πόνο που έχει προκαλέσει στον άλλο άνθρωπο και πάει να ζητήσει συγγνώμη ειλικρινή βγαλμένη μέσα από την καρδιά δεν πάβει να είναι συντετριμένος όταν ο άλλος δεν αποδέχεται τη συγνώμη του. Δεν πάβει να είναι συντετριμένος για τον πόνο που έχει προκαλέσει όταν δεν του πει ο άλλος «Πω πω πω, τι σπουδαίος που είσαι που ζητα συγνώμη, πέφτω στα πόδια σου τώρα, θα φυλάω, αποδέχομαι τη συγνώμη σου, έλα πίσω τρέχοντας». Όχι. Εάν νιώθουμε ειλικρινή μεταμέλεια, ε, έχουμε μετανιώσει μετά που έχουμε ξανασκεφτεί τι έχουμε πράξει, θα αποδεχτούμε και το να μην δεχτεί τη συγγνώμη μας ο άλλος. Αυτή είναι η πραγματική συγγνώμη. Αυτή είναι η πραγματική μετάνοια. Ξέρω ότι έκανα λάθο, αποδέχομαι ότι έκανα λάθο, στενοχωριέμαι ουσιαστικά που έχω στενοχωρήσει έναν άλλον άνθρωπο και ακόμη και αν δεν με συγχωράει, ακόμη και αν δεν με ξαναβάζει πίσω στη ζωή του, εξακολουθώ να λυπάμαι που τον έχω ή που την έχω στενοχωρήσει. Όλα τα άλλα που έχουν ένα αλλά μετά δεν είναι συγγνώμη. Είναι τέτοιε μπλε, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, είναι συμβατικότητε, είναι κοινωνικέ φιλοφρονήσει, είναι μια καλή εξωτερική βιτρίνα που θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι και ζητάμε συγγνώμη. Επίση, το άλλο που έλεγε στο πρώτο άρθρο, συγγνώμη αν σε πλήγωσα, συγγνώμη αν σε στενοχώρησα, συγγνώμη αν σε έφερα σε δύσκολη θέση. Σου λέει ο άλλο ότι τον πλήγωσε. Σου λέει ο άλλο ότι είναι στενοχωρημένο. Τον βλέπει τον άλλον ότι είναι ταραγμένο και λε συγγνώμη αν σε τάραξα. Συγγνώμη αν σε πλήγωσα. Συγγνώμη αν σε στενοχώρησα. Του κάνει και γκά σλάιτινγκ από πάνω. Το βγάζει και τρελό από πάνω. Ότι αυτά που νιώθει δεν είναι αυτά που νιώθει. Και ότι αυτά που σου λέει δεν είναι αυτά που σου λέει. Είναι μεγάλη υπόθεση ένα άνθρωπο να ζητήσει ειλικρινή συγγνώμη. Υποκλίνομαι μπροστά στου ανθρώπου που ζητούν ειλικρινή συγγνώμη γιατί αυτό φαίνεται καταφαίνεται και από τον τρόπο με, την οποία, με, τον οποίο εκφέρουν τη συγγνώμη τους και με τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμη και αν η συγγνώμη τους δεν γίνει αποδεχτή και το μεγάλο ηθικό μάθημα για εμάς τους ιδίους μέσα από αυτά τα δύο άρθρα που έχουμε διαβάσει και τη συζήτηση τη θεωρητική με πρακτική εφαρμογή φυσικά που έχουμε κάνει εδώ πέρα είναι ότι όταν πράξουμε κάτι λανθασμένο είτε το αντιληφθούμε από μόνοι μας είτε μας το πει κάποιο πρόσωπο με έχει στενοχωρήσει, με έχει πληγώσει με έχει ε, ταράξει, με έχει βγάλει από τα ρούχα μου. Όσο πιο γρήγορα να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη για να θεραπεύσουμε τη σχέση μα. Τη σχέση μα με τον εαυτό μα, όπω είπε και η δόκτωρ Παπά, αλλά και τη σχέση με τον άλλο άνθρωπο, εάν σώζεται. Και κάποια λάθη που κάνουμε είναι τόσο σοβαρά που δεν σώζεται εκείνη η σχέση. Μπορούμε όμω να διασώσουμε τη σχέση μα με τον εαυτό μα, να πάρουμε ένα ουσιαστικό μάθημα μέσα από αυτή την υπόθεση ώστε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε σε παρόμοια συνθήκη, να μην λειτουργήσουμε εγώ κεντρικά, να μην λειτουργήσουμε ελαζονικά, να μην λειτουργήσουμε σαν πως και εμείς τα γνωρίζουμε όλα και οι άλλοι είναι ανόητοι και ηλίθιοι και αν μας πούν ή μας δείξουν ότι είναι στενοχωρημένοι ή ταραγμένοι, αναστατωμένοι από τη συμπεριφορά μας, δεν είναι αλήθεια αυτό που νιώθουν και συγγνώμη αν σε πλήγωσα, συγγνώμη αν σε στενοχώρησα, συγγνώμη αν σε αναστάτωσα, ή συγγνώμη αλλά και εσύ μου πες έτσι μετά, αλλά και εσύ έκανες έτσι μετά. Το συγγνώμη που επακολουθείτε, που, ακο... <συγνώμη> που το ακολουθεί, αλλά δεν είναι συγγνώμη. Αυτά. Ε, με συνεπήρε πολύ αυτό το θέμα. Είδατε, μπήκα, διάβασα και δύο άρθρα. Ε, 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 σας είπα από το psychologynow.gr, τα βρήκα popular Το δεύτερο, παρόλο που είναι γραμμένο από επιστήμονε, είναι γραμμένο με ένα πιο απλό τρόπο. Έχει όμω τι παραπομπέ που μπορεί κάποιο να το βρείτε στο psychology.gr και να το μελετήσετε. Είναι αρετή η Είναι αρετή η μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει μετανοώ, εκ των υστέρων αλλάζω τρόπο σκέψη σε σχέση με εκείνο που έκανα πριν. Μεταμέλεια σημαίνει νιώθω διαφορετικά εκ των υστέρων, εκ των υστέρων στενοχωριέμαι για τον πόνο που έχω περκαλέσει. Και η συγνώμη είναι η πράξη στην οποία αναγνωρίζω το λάθος μου, συγκεκριμένα τι συγκεκριμένο λάθος έκανα, και αναγνωρίζω τα αρνητικά συναισθήματα που έχω προκαλέσει σε έναν άλλον άνθρωπο. Και αποφασίζω ότι δεν θα το ξαναπράξω. Και ζητάω συγγνώμη και αν τη δεχθεί τη συγγνώμη μου άλλο, χαίρομαι και επανορθώνω και γίνομαι όσο το δυνατόν καλύτερος φίλος και καλύτερος άνθρωπος, αν δεν αποδεχθεί τη συγγνώμη μου παίρνω ένα πολύ σπουδαίο μάθημα για να γίνω καλύτερος άνθρωπος στο μέλλον. Αυτά για απόψε. Φιλιά!